ένας αρκετά δύσκολος αγώνας για την ομάδα μας, με μια ομάδα η οποία σίγουρα είναι πολύ καλή και θα είναι στις διεκδικήτριες. Θεωρώ ότι αρχίσαμε το παιχνίδι αρκετά καλά, με καλή τακτική και αρκετό πάθος στο παιχνίδι μας. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε και θα μπορούσαμε πριν την ισοφάριση σε κάποιες αντεπιθέσεις να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Δυστυχώς τα παιχνίδια κερδίζονται στις λεπτομέρειες και σε κάποιες λεπτομέρειες του παιχνιδιού νομίζω ότι κάναμε εύκολα λάθη. Υπάρχει βελτίωση στην ομάδα και νιώθω ότι όταν δουλεύεις κάποτε θα ανταμυφθείς. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην Ομόνοια. Coach, αρχικά συγχαρητήρια για την εμφάνιση, γιατί η ομάδα όντως παρουσιάστηκε καλύτερη, δεν πήρε το βαθμό. Αυτό πώς μπορεί να το εξηγήσετε, πού ήταν που έχασε το κέρδος η ομάδα, αλλά και αν σας αφήνει μια πίκρα αυτή η εμφάνιση, γιατί απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα παίξατε καλό ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε, αυτό που ξέρω με τα χρόνια που είμαι στον χώρο είναι ότι δουλεύοντας βελτιώνεσαι και όταν βελτιώνεσαι θα πάρεις πράγματα. Σίγουρα το κυριότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το ψυχολογικό. Αντιλαμβάνεστε ότι η ομάδα έρχεται από συνεχόμενες ήττες. Νομίζω ότι έχει βελτιώσει την εικόνα της περασμένης εβδομάδας κατά πολύ και θέλαμε πάρα πολύ να πάρουμε βαθμό ή βαθμούς. Δυστυχώς υπάρχουν πράγματα προς βελτίωση. Με το κυριότερο το θέμα με τις αναγκαστικές αλλαγές, το οποίο μας τύχησε και την περασμένη εβδομάδα και σήμερα. Νιώθω ότι θα το ξαναπώ δουλεύοντας. Έρχεται η βελτίωση και αυτό μπορούμε να κάνουμε από αύριο ξανά δουλειά για τον επόμενο πολύ δύσκολο αγώνα που είναι ο Απόλλωνας Away.